Το Πεντάγωνο λοιπόν προχώρησε, έδωσε στη δημοσιότητα αυτό το νέο βίντεο και παραχώρησε και νέες πληροφορίες για την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Αμπού Μπάκρ Αλ Μπαγκδάτη. Δείχνοντας το βίντεο, ο στρατηγός Φρανκ Μακένζι περιγράφει καρέ-καρέ και τη βλέπουμε. Ναι, αυτό ήταν το κρινσφίγετο λοιπόν του Αλ Μπαγκδάτη. Το δείχνω, θα σας εξηγήσω μετά για ποιο λόγο. Αυτοί είναι τζιχαντιστές, τους οποίους πυροβολούν το ελικόπτερο και ανταποδίδει το ελικόπτερο εξολοθρεύοντάς τους. Από εκεί πρέπει να βλέπουμε τα Αμερικανούς κομμάτων να πλησιάζουν το κρυσφύγετο. Φοβερές εικόνες. Σαν να βλέπεις κινηματογράφο είναι, έτσι. Δείχνει τι ακριβώς συνέβη στην επιχείρηση μέχρι ένα σημείο, έτσι. Ναι. Βλέπουμε τους Αμερικανούς κομμάτων να πλησιάζουν. Εκεί λοιπόν ο στρατηγός Μακένζι μας αποκαλύπτει ότι κάλεσαν όσους ήταν μέσα να βγουν έξω. Βγήκε πολλοί κόσμος, τους έψεξαν για όπλα. Όσοι ήταν άμαχοι τους άφησαν να φύγουν. Ανάμεσα σε αυτούς και 11 παιδιά. Συνολικά στην επιχείρηση σκοτώθηκαν 6 τζιχαντιστές, ανάμεσα σε αυτούς και ο Μπαγκδάτη. 4 ήταν γυναίκες. Ο Μπαγκδάτη τελικά κατέφυγε στο τούνελ όταν κατάλαβε ότι κινδυνεύει και δεν υπάρχει πλέον διέξοδος. Μαζί με. Ο αποτελεσματικός αστυνομικός. Τον βλέπουμε. Ο ήρωας της υπόθεσης, ο σκύλος. Ο Μπαγκδάτη κατέφυγε στο τούνελ μαζί με 2 και όχι 3 παιδιά, όπως γνωρίζαμε στην αρχή, διευκρίνησε ο συγκεκριμένος στρατηγός. Τα παιδιά αυτά ήταν κάτω των 12 ετών. Επίσης, ένα από τα πράγματα. Εκεί που έκλαιγε, όπως μας είπε ο Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Μακένζι, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν γνωρίζω προσωπικά, είπε ακριβώς τα τελευταία λεπτά του Μπαγκδάτη. Ναι. Εχθές, πάντως, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου, προκειμένου να προστατέψουν, αν θέλετε, τον Ντόναλντ Τραμπ, είπαν ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη εκείνες τις ώρες, αλλά φαίνεται ότι ο πρόεδρος συνομίλησε με κάποια από τα μέλη της επιχείρησης που εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Πάντως, μετά, αν δείτε τις τελευταίες φωτογραφίες, βλέπουμε ότι είναι κρανίου τόπος. Είναι το πριν και μετά, έχει μια σύγκριση. Διευκρίνησε λοιπόν εκεί ο αξιωματούχος του Πενταγώνου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν ήθελαν να αφήσουν τίποτα. Το κάναμε, λέει, σαν να είναι χώρο στάθμευσης, για να μην μετατραπεί σε χώρο λατρείας στο σημείο αυτό όπου βρισκόταν ο Αμπού Μπάκρ Αλ Μπαγκδάτη. Πάντως, νομίζω ότι όλος ο κόσμος από χθες μιλάει για αυτό το βίντεο που φτιάχτηκε με την ανακοίνωση του Ομπάμα ό,τι αφορά τον Μπιν Λάντεν και από την άλλη του Τραμπ ό,τι αφορά τον Αλ Μπαγκδάτη. Καμία απολύτως σχέση ο ένας με τον άλλο, όπως καταλαβαίνουμε.